Ξέχασα οι στολές που φοράς έχουν ένα, ή μπροστά ή πίσω έχουν ένα zip, ένα φερμουάρ. Το τραβάς για να κλείσει. Ναι, εγώ το ξέχασα ανοιχτό και μπήκα μέσα στο boiler, σε ένα spot έτσι αρκετά μεγάλο κύμα. Και μπήκα με ανοιχτή τη στολή, έγινε σαν μπαλόνι γιατί μπήκε όλο το νερό μέσα. Κόπηκε σανίδα μου στα δύο, καινούρια μου σανίδα, μόλις την είχα πάρει ένα κύμα, την έκοψε στα δύο. Και θυμόμουν την τελευταία σκέψη που έκανα που λέω γαμώ, το λέω θα πνιγώ. Και θα είναι πάνω από τον τάφο μου και θα γελάνε οι φίλοι μου που πνίγηκαμε με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, καθόλου ηρωικό τρόπο. Από φλακία καθαρή που ξέχασα να βάλω το ζύπ. Αλλά τελικά πήρα ένα κομμάτι από τη σανίδα, έσκασε κάτι βράχος με το κεφάλι. Εντάξει, άνοιξε λίγο το κεφάλι μου, αλλά όλα καλά. Δεν πνίγηκα. Είναι δύσκολο, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα δεν είναι. Στην Ελλάδα δεν θα πνιγεί. Κάτσε, επειδή είπε για το θάνατο τώρα. Έχει την Πάργα, ας πούμε, και στην Πελοπόννησο έχει σοβαρά κύματα και στην Κρήτη. Αλλά νομίζω ότι. Δεν ξέρω, έχω μια πεποίθηση ότι δεν θα φύγω από τη θάλασσα. Επειδή είπε ότι ναι, δεν θα φύγει. Όταν φύγει, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ευχόμαστε, διάβασα ότι θε να σε κάψουν, δεν θε να σε θάψουν. Κάπου το διάβασα μια συνέντευξη. Εγώ έχω πει τέτοιο πράγμα. Δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Ότι πήγε στην Ινδία και είδε την κάψη και σου άρεσε περισσότερο από το. Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Στην Ινδία απλώς ήταν πολύ ωραία η εμπειρία γιατί ήμουνα στην Κοκάρνα και είχα δει έτυχε να δω μια καύση μπροστά μου και μου άρεσε πάρα πολύ το κλίμα γιατί ήταν πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, ακόμα και οι συγγενείς του θανόντα, η ατμόσφαιρα ήταν πάρτι. Ότι πέθανε ο φίλος μας, ο ξάδερφός μας, ελάτε εδώ, να σας βάλουμε λίγο φαγητό, να κάτσετε μαζί μας. Υπήρχε ένα μηδίαμα, ένα χαμόγελο στο όλο πράγμα και κανένα θρήνο δυτικού τύπου. Σου άρεσε αυτό. Αυτό που έχω πει και το θυμάμαι είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει ένα πάρτι. Δηλαδή να παίχνει η μουσική, να γιορτάσουν λίγο τη ζωή. Πιστεύεις, είσαι θρήσκος, Γιώργο. Κάτι άλλο. Ευχάριστα πράγματα λέμε. Ο θάνατος είναι ευχάριστος όπως και η ζωή. Δηλαδή, κάπως... Είσαι θρήσκος, Γιώργο. Όχι. Δεν είμαι θρήσκος. Πιστεύω στο Θεό, αλλά όχι με τη θρησκευτική έννοια. Δηλαδή πιστεύω στο Θεό που υπάρχει στη θάλασσα, στο Θεό που υπάρχει στο βουνό, στη φύση. Στον Θεό που έχουμε εμείς μέσα μας, σε δυνάμεις. Άρα δεν είσαι χριστιανός ορθόδοξος.